Άλλη μια εξαιρετική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας σε συνεργασία με τον Ομαρχιακό Σύλλογο ΑΜΕΑ Νομού Καβάλας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας, εντασσόμενο στο τριήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων που διοργανώνουν τοπικοί φορείς με επικεφαλή στον Ομαρχιακό Σύλλογο για τον εορτασμό της Εθνικής Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία. Συμμετοχή του Συλλόγου Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στη σημερινή εκδήλωση μας προκαλεί μεγάλη χαρά, περηφάνεια και συγκίνηση. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με αναπηρία, τιμούμε δύο συναδέλφισες αθλήτριες που πέτυχαν την κορυφαία βράβευση για έναν αθλητή το μετάλλιο του Ολυμπιονίκη και την προπονήτριά του, την κυρία Δράκου. Η σημερινή εκδήλωση μεταφέρει ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι πιο μεγάλες δυσκολίες, μπορούν να ξεπεραστούν όταν υπάρχει αποφασιστικότητα, θέληση και τόλμη. Μέσα από τον αθλητισμό γνώρισαν την ευγενή άμυλα, τη συνεχή προσπάθεια, την πειθαρχία. Μέσα από τη δημόσια διοίκηση εργάζονται για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Το παράδειγμά τους αποτελεί έμπρακτη απόδειξη για τη δύναμη ψυχής που διαθέτουν και μπορεί να εμπνεύσει και να αλλάξει τη ζωή και άλλων συνανθρώπων μας. Με χαρά δέχτηκα να διοργανώσω τη σημερινή εκδήλωση, πιστεύοντας ότι χρειάζεται και τώρα με μέρες τέτοιες που είναι παραμονές του Χριστουγέννου να μπορέσουμε να δείξουμε και μια άλλη όψη του εαυτού μας, η οποία πολλές φορές καταπιέζεται από το φορτίο των υποχρεώσεων που κουβαλάμε όλη τη μέρα. Είναι σημαντικό ότι τα άτομα τα οποία ξεκινούν από μια δυσκερέστερη φάση μιας αναπηρίας έχουν ικανότητες, έχουν τη δυνατότητα πολλές φορές όχι μόνο να τις ξεπερνούν, αλλά ταυτόχρονος να γίνονται και το παράδειγμα για όλους μας. Στην Καβάλα έχουμε την τύχη να έχουμε πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Άλλωστε και ο σύλλογος ο οποίος υπάρχει με τον αγαπητό πρόεδρό του εδώ το Μάκη, είναι ένας σύλλογος ο οποίος περιέχει πολλούς και αξιόλογους συμπολίτες μας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας να είμαστε ανάμεσα στις συμπολίτες που εκτιμούν αυτό που κάνουμε. Αναπηρία. Μια λέξη που για τους περισσότερους από εμάς παραπέμπει σε ίχτο, ανημποριά, στεναχώρια, λύπηση, απέχθεια. Σε μια κοινωνία ελάχιστα εκπαιδευμένη στην αντιμετώπιση του διαφορετικού και σε μια ελληνική κοινωνία σχεδόν ανεκπαίδευτη στη διαχείριση του ασυνήθιστου, δημιουργούμε και άδειες, συντηρούμε κοσταλέξια, δείχνουμε με το δάχτυλο κάθε τι που είναι έξω από τα δικά μας μέτρα. Κρύβουμε τους ανάπηρους ανθρώπους μας από τα παράξενα βλέμματα, μην πει κάτι η γειτονιά. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε διάλεξη από την επίκουρο καθηγήτρια αρχαιολογίας κυρία Κεφαλίδου με θέμα ασθένεια, αναπηρία και δυσμορφία στην τέχνη της αρχαϊκής και κλασικής εποχής με ελεύθερη είσοδο και διερμηνία νοηματικής γλώσσας. Την αγαπημένη φίλη την Δήμητρα Αντιμαλαμίδου, με την οποία Δήμητρα θυμάσαι, κάναμε την πρώτη μας εργασία στο Πανεπιστήμιο μαζί. Για τους Ιωνικούς Ναούς, εδώ πέρα, θα την κάναμε μια σύνδεση, το θυμάσαι, πρώτη πανεπιστημιακή εργασία. Και βεβαίως την Φιλιππία την Υποκλειαρίδη, που εδώ και μήνες μιλάμε για αυτή την εκδήλωση. Και τέλος, βεβαίως, τον όμιλο κλασικού αθλητισμού Καβάλας, στον οποίο ανήκουν και οι δύο σπουδαίες αθλητρίες που βραβεύουμε σήμερα. Εγώ θα σας γυρίσω στην αρχαιότητα, μια αρχαιότητα που δεν είναι τόσο μακριά στις αντιλήψεις όπως συνήθως νομίζουμε, γιατί βεβαίως αυτή είναι η δουλειά μας. Ένα θέμα που με απασχολεί τα τελευταία χρόνια και δουλεύω πάνω σε αυτό, η αναπηρία, η δυσμορφία και η ασθένεια στην τέχνη. Περιφερειακή ενότητα βρισκόμαστε και στο χώρο του μουσείου. Παρέλειψα να ευχαριστήσω την κυρία Δαδάκη και την κυρία Μαλαμίδου. Από τη συλλογή των εκμαγείων που έχουμε καθιερώσει σε αυτούς τους οποίους θέλει να τιμήσει η Περιφερειακή Ενότητα να δίνουμε. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρξαν και βραβεύσεις σημαντικών για την πόλη μας ανθρώπων που ανήκουν στις ομάδες ατόμων με αναπηρία. Αρχικά, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεόδωρος Μαρκόπουλος βράβευσε την Ανθή Καραγιάννη για την προσφορά της στον αθλητισμό. Για τον ίδιο λόγο, κύριος Μαρκόπουλος βράβευσε και την επίσης παραολυμπιονίκη Αλεξάνδρα Δήμογλου. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Κώστας Αντωνιάδης, βράβευσε την επί σειρά ετών προπονήτριά τους, Κατερίνα Δράκου.
ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σωτήρης Παπαδόπουλος βράβευσε την κυρία Κεφαλίδου. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στην Καβάλα σήμερα και συμμετέχω σε αυτήν την σημαντική εκδήλωση, η Μερίδα, που έχει σαν επίκεντρο τη βράβευση δύο σημαντικών αθλητριών της Καβάλας και παραολυμπιονικών και με αφορμή βεβαίως την ημέρα των ατόμων με αναπηρία. Έχω ασχοληθεί χρόνια με το θέμα αυτό, όχι με την σύγχρονη αναπηρία, αλλά με την αναπηρία και τη δυσμορφία στην αρχαιότητα. Και αυτό είναι το θέμα που θα παρουσιάσω σήμερα, δηλαδή τις αντιλήψεις των αρχαίων, όχι για το τέλειο σώμα και το τέλειο πνεύμα, αλλά τις αντιλήψεις που είχαν τότε για τα άτομα τα οποία υστερούσαν σε σωματικά και καμιά φορά σε διανοητικά, ας το πούμε, προσόντα.